και ελευσόν Δέσποτα Άγιε, ήχος δεύτερος.
από φυλακή της χωρίας μέχρι νυχτό, από φυλακή της χωρίας έπισω. Thank you.
κατευθύνω την προσευχή μας στην ημέρα Θεό. Και μη κλείσει καρδιά σου μόνο λόγου ή λόγου τη πονηρία. Αλλά ρίσε μα εκ πάντων και λίγο το δικά σου. Ότι ποτέ κύριε και δύο φαμί μόνο και επισύνθησαμε. Μη κατασκήνει μα το Θεό σου μόνο. Ότι πρέπει σε πάσα όλα σου τη προσκύνηση. Το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα του ή και ήχε όλα στον αιώνα. Αμήν.
Σοφία προσκομέ. Ο Κύριος λέει τα εξής: Συναχθείτε όλα μαζί τα έθνη, οι άρχοντες τους συγκεντρωθείτε. Ποιος σας είχε προαναγγείλει τα γεγονότα, ποιος όσα έγιναν στο παρελθόν θα σας τα πει. Φέρτε τους μάρτυρές σας και θα δικαιωθείτε αν την αλήθεια πούν. Εσείς Ισραηλίτες γίνετε οι μάρτυρές μου. Και εγώ επίσης θα είμαι μάρτυρας, λέγει ο Κύριος ο Θεός. Μάρτυρας και ο δούλος μου, που εγώ τον διάλεξα ώστε να γνωρίσετε και να πιστέψετε και να καταλάβετε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Πριν από μένα δεν υπήρξε άλλος Θεός και ύστερα από μένα δεν θα υπάρξει. Εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος που να σώζει εκτός από εμένα. Εγώ σας προείπα τι θα γίνει και εγώ σας έσωσα. Σας επιτίμησα ώστε να μην υπάρχουν ξένοι θεοί αλλά μέσα σας. Εσείς είστε οι μάρτυρές μου και εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός. Ήμουν ήδη από την αρχή. Κανένας από τη δύναμή μου δεν ξεφεύγει. Εγώ ενεργώ και ποιος μπορεί να αντιταχθεί στο έργο μου. Έτσι μιλάει ο Κύριος ο Θεός, ο λυτρωτής σας, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος, το ανάγνωσμα. Σοφία προσκομέ. Των δικαίων οι ψυχές είναι στα χέρια του Θεού. Βάσανα δεν θα τις αγγίξουν. Στον ανόητον τα μάτια φαίνονται αυτοί ότι πέθαναν. Ο θάνατός τους θεωρείται τιμωρία τους. Και η απομάκρυνσή τους από εμάς καταστροφή. Αλλά αυτοί βρίσκονται στη χώρα της ειρήνης. Ακόμα κι αν στους άλλους δίνεται η εντύπωση ότι τιμωρούνται, αυτοί ελπίδα έχουν βέβαια για την αθανασία. Κι αν υπέφεραν για λίγο, πολλοί θα ευεργετηθούν, γιατί τους πέρασε ο Θεός από δοκιμασία και βρήκε ότι είναι άξιοι να είναι μαζί. Σαν το χρυσάφι μέσα στο πονευτήρι τους δοκίμασε και σαν θυσία ολοκαυτώματος με ευμένεια τους δέχτηκε. Τον καιρό που ο Θεός θα τους ελέγξει, θα αναδειχθεί η λαπρότητά τους. Θα μοιάζουν με σπίθες που διαπερνούν τις καλαμιές. Θα κυβερνήσουν έθνη λαούς, θα εξουσιάσουν. Αλλά ο Κύριος θα είναι ο παντοτινός τους βασιλιάς. Όσοι με εμπιστοσύνη θα στηρίζονται σε Αυτόν, θα κατανοήσουν την αλήθεια. Και όσοι σε Αυτόν πιστεύουν, με αγάπη θα Τον καρτερούν. Γιατί χάρη και εσπλαχνία δίνει στους αφοσιωμένους Του και φροντίδα σε όσους έχει εκλέξει. Σοφία Σολομώντος, το ανάγνωσμα. Σοφία προσκομέ. Οι δίκαιοι ζουν αιώνια. Ο Κύριος τους αμείβει. Φροντίζει ο ύψιστος για αυτούς. Για τούτο δόξα βασιλική θα τους δοθεί. Στέμα λαμπρό από το χέρι του Κυρίου. Με το δεξί του χέρι θα τους προστατέψει. Με το βραχίωνά του θα τους υπερασπιστεί. Τον ζήλο του για πανοπλία θα περιληφθεί. Την κτήση σόπλο του θα μετατρέψει για να αποκρούσει τους εχθρούς. Για θώρακα τη δικαιοσύνη θα φορέσει.
Θα βάλει περί κεφαλαία του την αμερόληπτη του κρίση. Για σπίδα κατά μάχη του την αρετή θα πάρει. Τη βία οργή του θα απονήσει για ρομφαία. Κι όλοι μαζί την κτήση θα πολεμά του ασεβεί. Σαν βέλη εύστοχα θα φεύγουν οι αστραπέ. Και μέσα από τα σύννεφα, σαν αποκαλολογισμένο τόξο, στο στόχο θα πετύχουν. Σαν πέτρε που από τη σφενδόνη εκτοξεύονται, ορμητικό θα πέφτει το χαλάζι. Τα κύματα τη θάλασσα πάνω του θα ξεσπούν. Και οι ποτάμοι όλοι μαζί με μια θα πλημμυρίσουν. Θα σηκωθεί εναντίον του άνεμο ισχυρό. Σαν λέλαπα θα του διασκορπίσει. Έτσι θα ερημώσουν οι ανομίε όλη τη γη. Και θρόνου ισχυρών τα κακουργήματα θα ανατρέψουν. Ακούστε λοιπόν, βασιλιάδε, και αντιληφθείτε το. Μάθετε το εσείς που είστε δικαστές όλης της γης. Με προσοχή ακούστε εσείς που κυβερνάτε τα μεγάλα πλήθη και που κομπάζετε για την κυριαρχία σας πάνω σε λαούς πολλούς. Από τον Κύριο σας δόθηκε η εξουσία και η κυριαρχία από τον ύψιστο. Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διάνοιας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των Πατέρων ημών, Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου, το μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι Θεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου. Των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, των διακόνων και μονάχων και πάει σε Χριστό ημών αδελφότητους, έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ημής υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιθυμούν των αντιπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν πάντα ψευοσχημένων και απανταχού ορθοδόξων, έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναού τούτων, κοπιών των ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το πεδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Καταξίωσον, Κύριε, και εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέπισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα. Τα έργα των θυρών σου μη παρήμεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσομεν την εσπερινήν δαΐσιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Πέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρήκην και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φυλακά των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώτιναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνο. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τη. Κύριο Φιωσά και παράση μου, εν το κύριο κλείνω με. Σιγά το φοβερό και την ακόμη. Η σύνδρομη πέκλα τη και παράση μου, αυτό είναι κάποιο αναστέρα σου, δείξα ανθρώπινα με τη βοήθεια. Αλλά του περιμένετε σε έλεγχο. Πώς διαφύλαξε τα δύο καιρό και κατά την παρούσα εσπέραν και την παρούσα νύχτα. Από παντό εχθρού, από πάσα επιτυχημένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και εντιμήσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
υπερελαίου ζωή, στην ησυχία σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των επιτελούντων την Αγία Νεωτήν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού λοιμού σεισμού καταβολισμού πυρός μαχαίρας επιτροπής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και φοιτήν πανάρους υπέρ του ευμενή και διάλακτον γενέστε των αγαπών και φιλάνθρωπων θεών ημών το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσταστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λαΐσε ημάς. Ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρι μόν η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το Πνεύματι σου τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι. Ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώδιου Σταυρών, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων Οέρων Αϊνών Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Απενεθήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου Κυρίλου και Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμήνης, Πυρίδωνος Τριμηθούντος Διονυσίου Αιγίνης και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στραδιλάτου και Μινάτου Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων, Ιερομαρτύρων, Ιγνατίου του Θεοφόρου, Πολυκάρπου Μήνης, Καραλάμπους, Ελευθερίου Βλασίου και Κοσμάτου Ετωτού, των Αγίων Ενδόξων, Νεομαρτύρων, Αποστόλου του Νέου, Τριανταφύλου και Σταματίου, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου, Σάββατου Υγειασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρου, Πέτρου και Αθανασίου των Εν το Άφθο, Νικοδήμου του Αγιορείτου, Διονυσίου του Εν Ολύμπο, Χριστοδούλου του Εν Πάτμου Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού, Πορφυρίου του Καυσοχαλιβίτου, Παϊσίου του Αγιορείτου, Ιακώβου του Ενεβία, Σεραφείου του Σάρος Λαβρεντίου, Γερασίμου του Νέου Σημειών του Μοναχήτωνος και Ανυποδίτου και των Οσιομαρτύρων Γεδεών και Δαμιάνου, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αργύρων Κοσμά και Δαμιάνου και Παντελεήμονος του Ιαματικού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακυμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας Θαυματουργού, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, του Δαμασκηνού και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ Επισκόπου Φαναρίου, ον τη μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσων την δέησιν ημών. Δόρισε ημού την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των φτερήγων σου, αποδίωξον οφείμων πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, και ελέημον Θεός.
Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον. Και πλήθυν αυτά εν της οίκης των προσφερόντων, των εορταζόντων και πανηγυριζόντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν τάφτην, εν της οίκης των ποινών των αστέγων και ανέργων αδελφών ημών. Εν τη ενορία την πόλη, τη ράμη των πολιτάφτη και τον κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών, αγιάζων, κρυθύνων και τρέφοντας, είπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν σύ το ανάρθρο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωφιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επόκεσαν και πεινάσαν, ηθέ Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία μας, εξοχότατη και αξιότιμη άρχοντες του τόπου μας, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί. Τρεις Αγίους από διαφορετικές εποχές και με ξεχωριστές ιδιότητες. Πρώτη, η μεγαλομάρτης Αγία Βαρβάρα, των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού, των πρώτων χρόνων, που πηγάζει μέσα από την πλειάδα των μαρτύρων της Εκκλησίας του Χριστού. Εκείνη την εποχή που οι μάρτυρες με το αίμα τους γκρεμίζουν τα ψεύτικα είδωλα, θεμελιώνουν την Εκκλησία του Χριστού και γίνονται θυσία για την πίστη τους στην Ανάσταση του Χριστού. Ο δεύτερος είναι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αιώνες μετά, όταν η Εκκλησία πλέον αντιμετωπίζει τις αιρέσεις και μάλιστα κατεξοχήν εκείνη την εποχή προσκυνήματος των εικόνων μέσα στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη. Και εν τέλει, ο Ιερομάρτυρας, ο Σεραφείμ, επίσκοπος Φαναρίου, αυτός που εντάσσεται και κατατάσσεται στους νεομάρτυρες της πίστεώς μας, αφού την περίοδο της τουρκοκρατίας αναλαμβάνει ευθύνες επισκόπου εδώ στη Θεσσαλία και ταυτόχρονα γίνεται μάρτυρας και αυτός της πίστεως του Χριστού και της Ορθοδοξίας. Και θέλω να σταθώ ακριβώς γιατί, όπως όλοι γνωρίζουμε, τούτο το έτος είναι ένα έτος επαιτειακό για την πατρίδα μας και το έθνος μας. Είναι η χρονιά που εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη του εθνοαπελευθερωτικού αγώνα του 1921 από τους πατέρες μας. Και η Αγία μας Εκκλησία
ακριβώς για να δώσει και να σφραγίσει αυτή την χρονιά, την αφιέρωσε στους νεομάρτυρες. Και απεδείχθηκε, αποδεικνύεται καθημερινά και με έκπληξη παρακολουθούμε ότι δεν υπάρχει γωνιά της ελληνικής γης από εκεί, από την Κύπρο μας, την Κρήτη, μέχρι τη Θράκη, την Ήπειρο, τα νησιά μας. Δεν υπάρχει μέρος και τόπος της πατρίδας μας, όπως και εμείς εδώ στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα και στη Μαγνησία και στο Πύλιο, που να μην έχει τους δικούς του νεομάρτυρες. Είναι αυτοί που μαρτύρησαν κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, για να αποδεικνύεται μέσα από αυτό το μαρτύριο και την πλειάδα των μαρτύρων ότι δεν ήταν τόσο εύκολη περίοδος, όπως καμιά φορά θέλουν κάποιοι να παρουσιάσουν. Δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα. Και αν η Επανάσταση του 21 είναι ένα θαύμα που οδήγησε στην απελευθέρωσή μας, έχει προηγηθεί, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, το θαύμα το ότι μείναμε και παραμείναμε ως Έλληνες και ως έθνος έτοιμοι κάποια στιγμή να αποκτήσουμε, όπως και έγινε, την ελευθερία μας. Και αναρωτιέται κανείς, από πού πήγασαν αυτοί οι νεομάρτυρες? Τι ήταν αυτό που τους έκανε να δίνουν την ίδια τους τη ζωή για την πίστη στον Χριστό? Πρώτα-πρώτα πήγασαν μέσα από την ίδια τη ζωή της Εκκλησίας. Γιατί μπορεί να καταλήθηκε το Βυζαντινό κράτος, αλλά έμεινε ένας θεσμός, η Εκκλησία, υπό το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Αυτή η Εκκλησία που συνέχισε υπό δυσμενέστατες συνθήκες εν τούτης να έχει παντού έναν επίσκοπο, έναν παπά, ένα μοναχό, μια μοναχή, και συνέχισε να λειτουργεί και να γιορτάζει την Ανάσταση και τη Μεγάλη Εβδομάδα και τα Χριστούγεννα και τις μνήμες των Αγίων, και έτσι κρατούσε ζωντανή την πίστη στον Χριστό και μάλιστα την Ορθόδοξη πίστη, που ήταν πλέον καταστάλαγμα της συναντήσεως του ελληνισμού και του πολιτισμού του ελληνικού με τον χριστιανισμό. Πήγασαν αυτοί οι νεομάρτυρες μέσα από τις οικογένειες, γιατί αυτό που έσωσε ήταν όντως ότι οι Έλληνες δεν δέχτηκαν τον εξισλαμισμό σε μεγάλη πλειοψηφία, παρόλο που υπήρξε και αυτό, και τότε χάθηκαν και ως Έλληνες, και κυρίως προέκυψε αυτό γιατί δεν δέχτηκε η πίστη και η Εκκλησία τους μεικτούς γάμους. Έτσι, οι άνδρες και οι γυναίκες Ορθόδοξοι δημιουργούσαν οικογένειες, και αυτές οι οικογένειες είχαν βαθιές ρίζες μιας παραδόσεως που παρέμενε ζωντανή. Συνέχισαν οι μανάδες μαζί με τους πατεράδες να μεταδίδουν στα παιδιά τους την πίστη, την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα. Συνέχισαν οι Έλληνες να ανάβουν το καντήλι, να έχουν το εικονοστάσι τους, να κτίζουν παρεκκλήσια, να ζυμώνουν το πρόσφορο, να ζουν τη ζωή της Εκκλησίας, να χορεύουν στα πανηγύρια τους, να δίνουν τα ονόματα των Αγίων που γνώρισαν, να είναι αυτοί που ήτανε πάντοτε. Και έτσι μέσα στην οικογένεια γινόταν ταυτόχρονα και η κατήχηση των μικρών παιδιών. Και μέσα από αυτές τις οικογένειες πήγασαν οι νεομάρτυρες, που παραδόξως ανήκουν και ανήκουν σε όλες τις τάξεις. Επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, μοναχές, εργάτες, υπάλληλοι του κράτους πολλές φορές του Οθωμανικού, βιοτέχνες, κάθε πτυχή της ελληνικής ζωής έχει σήμερα να επιδείξει, και νεομάρτυρες. Γιατί ακριβώς από όλες τις πλευρές και από το πλήθος του λαού πήγασαν αυτοί που έχησαν το αίμα τους για να μην απαρνηθούν την πίστη στον Χριστό. Και πήγασαν και από τα σχολιά της Εκκλησίας. Αναρωτιούνται πολλοί αν υπήρξε το κρυφό σχολείο. Μα βέβαια δεν υπήρξε ως θεσμός που ιδρύθηκε και ονομάστηκε έτσι. Υπήρξε όμως μια παράδοση. Εκεί που χάθηκε το σχολείο, όπως ήταν η δομή, εκεί που δεν υπήρχε πλέον ο δάσκαλος και η δομή η εκπαιδευτική, τι υπήρχε? Υπήρχε ένας παπάς και ένας καλόγερος. Ένας ψάστης του αναλογίου. Ήταν αυτοί που συνέχιζαν στα ελληνικά να λειτουργούν, να τελούν τις ακολουθίες, να ψάλουν τον Όρθρο και τον Εσπερινό, να διαβάζουν τα κείμενα, την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη, να κρατούν τη γλώσσα ζωντανή. Και έτσι ο παπάς ένιωθε την ανάγκη να έχει διαδόχους και φώναζε τα παιδάκια όπως καλή ώρα. Είδατε απόψε τι γίνεται. Και τους έλεγε, ελάτε να σας μάθω να διαβάζετε,
Ελάτε να μάθετε να ψέλνετε, γιατί πρέπει να γίνεται η διάδοχή μας, γιατί πρέπει να υπάρξει συνέχεια. Και έτσι υπήρξαν μικρές κοιτίδες της ελληνικής γλώσσας που μαζί διδασκόταν και η ιστορία και τα θρησκευτικά, και όταν πλέον υπήρχε και η δυνατότητα, γιατί οι Έλληνες σιγά σιγά αναπτύχθηκαν, πολύ πλούτησαν, δημιούργησαν προϋποθέσεις μιας ελάχιστης ελευθερίας, τότε μπόρεσαν και δημιούργησαν μεγάλες σχολές. Και μέσα από αυτές πήγασαν όλοι αυτοί που φέραν και στην Ελλάδα έναν διαφωτισμό, όχι όμως όπως ο δυτικός, ο άθεος, αλλά έναν ένθεο διαφωτισμό, γιατί οι ίδιοι ήταν ως επιτοπλίστων κληρικοί, όπως εδώ. Και έχουμε αυτή την τιμή να έχουμε τη μεγάλη σχολή των Μιλεών, με τον Άνθιμο τον Γαζή, τον Κωνσταντά, τον Φιλιππίδη, και μας αναγνωρίζουν σε ολόκληρο τον κόσμο, λέγοντας ότι αυτοί οι κληρικοί έφεραν το διαφωτισμό στην Ελλάδα και δημιούργησαν προϋποθέσεις για την απελευθέρωση που έφερε η Επανάσταση του 21. Να λοιπόν πώς πήγασαν όλοι αυτοί οι νεομάρτυρες, που προτιμούσαν να χύσουν το αίμα τους παρά να απαρνηθούν την πίστη στον Χριστό. Και πρέπει να τους τιμούμε, και αφιερώσαμε και αυτό το έτος, και έχουν παντού τους ναούς των. Τη μνήμη τους εορτάζουμε σε όλα τα μέρη της Ελλάδος και καυχόμεθα ότι είμαστε απόγονοι αυτών των νεομαρτύρων. Θα μπορούσε όμως κάποιος να ρωτήσει πριν ολοκληρώσω: ωραία Δέσποτα, και όλα αυτά τι μπορούν να σημαίνουν για μας σήμερα? Σήμερα είμαστε ένα ελεύθερο, δημοκρατικό, ένα κράτος της προόδου, της δημιουργίας, ανήκουμε στον πολιτισμένο κόσμο και μάλιστα σε αυτόν που ονομάζεται δυτικός κόσμος. Έχουμε κάτι να φοβηθούμε? Κι όμως, όντως, τώρα δεν έχουμε τα δεσμά της σκλαβιάς που είχαν τότε οι πατέρες μας πριν 200 χρόνια. Υπάρχει όμως ένας άλλος εξίσου μεγάλος κίνδυνος. Όχι ο κίνδυνος του εξισλαμισμού, αλλά ο κίνδυνος της εκοσμίκευσης. Τι σημαίνει εκοσμίκευση? Είναι ένα σύγχρονο πνεύμα που θέλει να πείσει τους ανθρώπους ότι μπορούν να ζήσουν χωρίς το Θεό στη ζωή τους. Θέλει να πείσει τους ανθρώπους ότι μπορούν να γίνουν όλοι οι ίδιοι. Δεν χρειάζεται ούτε ξεχωριστά ήθη και έθιμα, ούτε μια πίστη που να ενώνει, αλλά να είναι εντελώς σε εισαγωγικά ελεύθεροι να λειτουργήσουν μέσα σε μια παγκοσμιοποίηση, με την κακή έννοια, γιατί η παγκοσμιοποίηση μπορεί να είναι πράγματι μια οικουμενικότητα που να δώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να μπορούν να ειρηνεύουν μεταξύ τους. Ανταυτού γίνεται ένα εργαλείο εκμετάλλευσης σήμερα, και αυτό διαπιστώνεται μέρα με την ημέρα. Και έτσι έρχεται ένα πνεύμα που θέλει να πνεύσει και να καταλύσει κάθε τι το ξεχωριστό, κάθε τι που ενώνει ένα γένος, ένα έθνος, μια πατρίδα, όπως είναι η δική μας ορθόδοξη πίστη ως ενωπιός δύναμη σε αυτόν τον τόπο. Αυτό είναι το νέο είδωλο. Και εδώ χρειάζεται και πάλι να αναρωτηθούμε: θα έχουμε νεομάρτυρες? Όχι του αίματος, αλλά μάρτυρες της αλήθειας, της πίστεως, αυτής που χρειάζεται για να κρατηθεί ζωντανός αυτός ο τόπος. Λοιπόν, θα έχουμε. Και εγώ δεν είμαι καθόλου απαισιόδοξος, όπως ίσως θα ήθελαν πολλοί, ότι τελειώνει τούτο γένος και τούτη η πατρίδα. Γιατί κάθε φορά που είμαι σε αυτόν τον θρόνο, βλέπω παιδιά με τις λαμπάδες να έρχονται και να φέρνουν το Ευαγγέλιο και τις εικόνες. Βλέπω μικρά παιδιά όπως τώρα εδώ, σε αυτό το ψαλτήρι, να πηγαίνουν κοντά στους δικούς τους και να σιγοψέλουν μαζί τους, όμορφα ή άσχημα. Δεν έχει σημασία. Ομορφότατα. Γιατί αυτά τα παιδιά μορφώνονται τούτη την ώρα και αγαπούν τον Χριστό, την Εκκλησία, την ελληνική γλώσσα που μαθαίνουν μέσα από την υμνογραφία μας ως αυθεντική γλώσσα, ακόμα και αν δεν τη διδάσκονται σήμερα στα σχολεία τους, και μέσα από οικογένειες όπως οι δικές σας. Πηγάζουν πάντοτε παιδιά που μπορεί να είναι λίγα στα μάτια των ανθρώπων, αλλά είναι δυνατά και πολλά όταν ενώνονται στην πίστη του Χριστού. Γι' αυτό έχουμε ζωντανή την ελπίδα. Και αν γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21, είναι για να δούμε το μέλλον μας. Και όπως τότε, 400 χρόνια σκλαβιάς, και πολύ περισσότερα και για τη Θεσσαλία, πολύ περισσότερα για τη Μακεδονία μας, δεν στάθηκαν ικανά να χάσουμε την ελληνικότητά μας, γιατί είχαμε μια πίστη που μας ένωνε. Λοιπόν, και το μέλλον είναι δικό μας. Παρόλες τις δυσκολίες και τις αντικσότητες, παρόλο τις δικές μας μικρότητες και τις δικές μας αμαρτίες και τους διχασμούς μας, γιατί αυτό μας συνοδεύει όπως πάντοτε, ο διχασμός, έχουμε τη δύναμη,
έστω και οι λίγοι, να κρατήσουμε ζωντανά κρυφά σχολιά για την πίστη, για την ελληνικότητα, για την ενότητα, για την αγάπη, για την αλληλεγγύη και την προσφορά, για τη θυσία, και θα είναι και αυτό μια μαρτυρία, βαδίζοντας προς το μέλλον. Ας πάρουμε λοιπόν αυτό το μήνυμα απόψε, γιατί ούτε στην εποχή μας χάσαμε την αγιότητα και αναδείχθηκαν και αναδεικνύονται όσοι και Άγιοι και σήμερα στην Εκκλησία μας, ούτε στο μέλλον θα χάσουμε, γιατί θα έχουμε πάντοτε κάποιες εκκλησίες και ενορίες, κάποια παιδιά και οικογένειες, κάποιους ανθρώπους που θα συνεχίζουν να βαδίζουν στα χνάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας και των νεομαρτύρων της πατρίδας μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία, για την τήρηση των μέτρων. Συνεχίζουμε με αυστηρότητα, πρέπει. Δίνουμε όλοι μαζί μία μάχη να αντιμετωπίσουμε την πανδημία παρόλες τις παραφωνίες. Θέλω να ευχαριστήσω και τους άρχοντές μας, την πρώην υφυπουργό, την αντιπεριφερειάρχη μας, και θέλω δημόσια να την ευχαριστήσω για την μέρημνα που έχει και αυτή και ο Περιφερειάρχης για τους ναούς τα μοναστήρια μας. Ειλικρινά είναι μια παρηγοριά να αντιμετωπίζουμε προβλήματα κτηριακά και υποδομών με τη δική σας συνδρομή. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο βουλευτές μας και γιατρούς ταυτόχρονα και να τους παρακαλέσω μαζί με όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου να συνεχίσουν να δίνουν τον αγώνα για την πανδημία. Καταλαβαίνω τη δυσκολία, βιώνουμε την αγωνία όλων σας. Να ξέρετε ότι έχετε τις προσευχές και τις ευχές μας. Εδώ στον τόπο μας και εμείς από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε κοντά στην αποφασιστική στάση να αντιμετωπίσουμε την πανδημία όλοι μαζί. Και γι' αυτό υποστηρίζουμε τον εμβολιασμό με όλες μας τις δυνάμεις. Και δεν υποχωρούμε σε αυτό. Παρόλο που πονάμε κάθε φορά που διαπιστώνουμε ότι κάποιοι και από τη δική μας εκκλησιαστική οικογένεια αντιστέκονται. Πιστεύω στην πειθό. Αλλά αν χρειαστεί, θα πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε τα δυνατά μας για να φτάσουμε στο θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο του Δήμου, γιατί και από αυτή την πλευρά έχουμε συμπαράσταση και συνδρομή. Και είναι πολύ σημαντικό. Αγαπητοί μου, ο λαός μας θέλει ενωμένους. Ας δίνουμε εμείς το παράδειγμα σε αυτόν τον τόπο και σε αυτή την πόλη. Μιας ενότητας που μπορεί να έχει ο καθένας τις απόψεις του, τις τάσεις ή τις σκέψεις του. Αλλά εν τέλει, ενός λαού είμαστε, ο καθένας στο δικό του μετερίζει. Με διακριτούς ρόλους. Αλλά αγαπάμε τον τόπο, αγαπάμε το λαό μας και θα δίνουμε καθημερινά τη μάχη. Και τούτη την ώρα να πάψουμε να χάνουμε ανθρώπους. Άδικα. Αυτό με πονάει πάρα πολύ. Η δισκοφορία, όπως κάθε φορά σε αυτούς τους εσπερινούς, θα είναι για τους ιερείς μας που στηρίζονται από την τοπική μας εκκλησία και οι οικογένειές τους. Συνεχίζουμε και σε αυτό να προσπαθούμε, παρόλο που έχουμε υπόσχεση ότι σύντομα και από την κυβέρνηση και αυτό το θέμα θα αντιμετωπιστεί, και χαιρόμαστε και γι' αυτό. Μέχρι τότε όμως, σας καλώ, παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, να στηρίξουμε και αυτή την προσπάθεια και μακάρι να δώσει ο Θεός να απαλλαγούμε από την πανδημία, να είμαστε ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε τα μετέπειτα προβλήματα και να χαιρόμαστε πάντοτε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, και να είναι η ελπίδα μας για το μέλλον της πατρίδας μας. Αμήν. Πάτερ Ιωάννη, υπάξωθε την Εκκλησία Χριστού, κατεφέρει να σας μαζί εν θεαστικότατα, με λόγον παραείδημε, η ενεργία Πάτε του Πνεύματος, η συγκυρίων ανακρούμενος την Παναρμόνιο, που δαμήν μιμούμενος είναι νικό. Θείς μελωδήμασι, όντας και πιστής μετέρας.
ότι το φως εις δέξαστε, ότι σαν φάτου σου εις πλαγνίας Κύριε της ημής, εγνώμεν δοξάζεστε ον υπεράγαθο. Μας εν ειρήνη, ότι τον Ιωφθαλμί μου το σωτηριόν σου ετοιμάς κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θα θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός,
Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ιέσαι τες ασθενείες ημών. Ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εξ ουρανός παγίδας σύνδεσμός.
Ανθρωπία πάντοτε, νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν και ελέησον και ελέησον και ελέησον Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανοκράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, Χάρη του Παναγίου και Ζωδόκου Τάφου, Προστασίες του Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Λαβρίν, και Πασών των Επουρανίων Θείων Αΐνων Ερών Δυνάμενων Σωμάτων, Υπηρεσίες του Μιου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενασκήσει η Αθλήση Διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άδων, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ Επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου, όν και τη μνήμη επιτέλουμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάστια Φλάνη, πάντα σε μας, χρόνια πολλά και ευλογημένα, η Άγια Βοήθεια όλων μας.